Να διώξουμε τους άχρηστους του Μητσοτάκη. Χτυπούν τα εργατικά δικαιώματα. Ταΐζουν δισεκατομμύρια τους καπιταλιστές. Δεδομένοι των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ μας πρόχνουν σε επικίνδυνες συγκρούσεις. Κυβερνούν με αστυνομοκρατία. Με βρωμερά σκάνδαλα, ενώ η ελίτ πλουτίζει ατιμόρυτη. Με τα ΠΑΣ επιδοτούν την ακρίβεια, τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Ξεπούλησαν υγεία, παιδεία, ρεύμα, νερό, υποδομές, πολιτισμό. Δεν φταίει το κράτος, όπως λένε νουδού ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟ. Ναι, αυτοί το διοικούν με μίζες και εργολάβους κολλητούς. Το λένε για να κρύψουν τα μνημόνια και τις ιδιωτικοποιήσεις. Δηλαδή για τους ιδιώτες μόνο τα φιλέτα και τα κέρδη. Ναι, και για μας όλα πανάκριβα, πληρωμένα με ζωές. Αυτή είναι η ελεύθερη αγορά, η κρίση του καπιταλισμού. Μαύρος στην απάτη ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα. Με μνημόνια έστρωσαν δρόμο στο Μητσοτάκη. Ψήφισαν μαζί του δεκάδες μέτρα. Πολιτική τους οι ιδιωτικοποιήσεις, τα επιδόματα ελεημοσύνης, η συστράτευση με τους υπεριαλιστές. Μαύρος στα εκβιαστικά μαγειρέματα συνέχισης της ίδιας και χειρότερης πολιτικής. Το ΚΚΕ λιβανίζει ακόμα το σταλινισμό. Ξεπλένει τους μηχανισμούς καταστολής. Διασπά, καθυλώνει τους αγώνες, όπως με την άρνηση να προτάξει την άμεση εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων. Παρά τις κορώνες, στοχεύει μόνο στη Βουλή και υποτάσσεται στο καθεστώς. Ο Βαρουφάκης υπήρξε βασικός υπεύθυνος της συνθηκολόγησης του 2015. Εγώ αρνούμαι να απαντήσω στο ερώτημα αν είμαι υπέρ ή εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Το ΜέΡΑ25, μαζί με πρώην Σιριζέους, απόναπτους αγώνες, με φλιαρίες για ρεαλισμό, σερβίρει ξανά την ίδια αποτυχημένη συνταγή. Τον δρόμο σπάμε την κρατική τρομοκρατία, όπως αψηφίσαμε πρόστιμα και απαγορεύσεις και μπλοκάραμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Σταματάμε πληστηριασμούς, διακοπές ρεύματος. Παλεύουμε για ανατροπή των αντεργατικών μέτρων, επιβολή μέτρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αύξηση μισθών, συλλογικές συμβάσεις, κατάργηση αντιλαϊκών φόρων, εθνικοποίηση της ΔΕΗ με κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, των υποδομών και μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο, λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες, για ένα δημόσιο πρόγραμμα λαϊκών κατοικιών, με διαγραφή του χρέους, φορολογία των κερδών και του πλούτου. Οι αστικές τάξεις σε Ελλάδα και Τουρκία είναι τυχοδιοκτικές. Κοινός αγώνας των λαών ενάντια σε πόλεμο, εθνικισμό, εξοπλισμούς. Δεν υπάρχει μικρότερο κακό. Πρέπει να χτυπήσουμε στη ρίζα, τον καπιταλισμό, με μια κυβέρνηση των εργαζομένων, βγαλμένη από τα δικά μας όργανα και αγώνες. Ανοίγοντας δρόμο στο σοσιαλισμό, με επίκεντρο τις ανθρώπινες ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντος, το δημοκρατικό σχεδιασμό, τη διεθνή συνεργασία, με ελευθερίες ανώτερες από τις αστικές δημοκρατίες των πλουσίων, της διαφθοράς και της καταστολής. Ναι, πως τίποτα δεν αλλάζει. Σε όλο τον κόσμο ξεσπάνε αγώνες όμως. Ναι, αλλά μοιάζει να βρίσκουν τοίχο. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ζούμε σε χούντες φτώχειας, πολιτικής σύψης, κοινωνικής αποσύνθεσης, που δεν πέφτουν με κάλπες, αλλά με συγκρούσεις και εξεγέρσεις. Τι είναι για σένα οργάνωση? Μια δύναμη κόντρα στο επίσημο σκηνικό, σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Με αγωνιστές τίμιους που ορθώνουν ανάστημα στη σημερινή κατάδεια. Με τις αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, της προστασίας των αδύναμων, μιας ζωής με αξιοπρέπεια, που δεν υποκύπτουν στις δυσκολίες, παλεύουν με σχέδιο και ενωτική πολιτική. Για τα δικαιώματά μας. Όχι όμως με εκλογικίστικες συγκολήσεις, ούτε με υποκλίσεις σε ψευτοπροοδευτικές μόδες όπως τώρα ο δικαιωματισμός. Αλλά με σημαία την αγωνιστική ιστορία της τάξης μας, τη σύγχρονη επαναστατική προοπτική. Αυτή είναι η χρήσιμη επιλογή της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Περνάμε στην αντεπίθεση. Μπορούμε να νικήσουμε. Με μια αριστερά επαναστατική.